Εσύ, Φλόρα, σήκω στο παράθυρο της κουζίνας. Ναι, ναι, αλλά τι θα λέω, γιατί το πρόβλημα είναι στο κείμενο, κατάλαβα. Καλά, πες ό,τι θες. Εσύ έχεις μια τέτοια ιστερική φωνή που θα τους πάγω στο αίμα. Και καλημέρα να φωνάζεις, είναι σαν να σας βάζουν. Λοιπόν, κάνε μια πρόβα, κάνε μια πρόβα. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα, για λέγε. Καλημέρα. Όχι, παιδάκι μου, πιο δυνατά. Καλημέρα! Παιδάκι μου, να τσιρίζεις, να φέρνει ότι φοβάσαι. Εγώ μακριάνι πάω, ο πτέρωρος παπάγου. Δεν είμαστε καλά, μου φαίνεται. Γιατί καλέ. Άκου εκεί να πάτε! Άκου εκεί που θα πάτε! Αφού τη βρήκαμε, την ακούσαμε. Και τη μελία μένα, η κυρία μου, ότι τη βρήκατε! Βαβαβαβα! Καιρό είχαμε να σε δούμε σένα. Τι να γίνει, κυρία Φλόρα, με κάλεσε η πατρίδα. Τώρα, καλή και τις κόρες της. Να σου. Εγώ το είπα. Αυτή η ισότητα των τριών φίλων δεν θα μας βγει σε καλό. Άμα είναι καπνικά ρέα που το διαβατήριό σου έχει μονοψήφιο αριθμό. Τώρα να σου δώσω μία να σου πάρω. Φλόρα μου. Φλόρα. Πάπηξες μωρίς κατόγρια. Μ' αγαπάς μωρί. Άσυχτη. Τι κάνεις, Χρυσό μου? Τι να κάνω, φτώμα είμαι. Α, επιτέλους, το παραδέχτηκες. Έχω εδώ πρόχειρη μια δήλωση του νόμου 105. Μου το βεβαιώνεις και εγγράφος. Αφού σ' αφήνουν και κυκλοφορείς ελεύθερη, καλά να πάθουμε. Λωράς, για πήγαινε στην πόρτα. Γιατί, μωρή, είπες στην νεκροφόρα που θα σε πάρει να περάσει από εδώ. Μια θερμή καλησπέρα και απόψε από το Star Wars New Generation. Φίλες και φίλοι μου, σήμερα βρισκόμαστε στο Θέατρο Αλίκη της Οδού Αμερικής στην Αθήνα για να μιλήσουμε με μια σπουδαία ηθοποιό του ελληνικού θεάτρου η οποία στην καλλιτεχνική της πορεία μας έχει χαρίσει μοναδικές ερμηνείες. Η κυρία Χρυσούλα Διαβάτη μας έκανε την τιμή να μας δεχτεί στο καμαρίνι της. Θα μας πει η κυρία Διαβάτη. Να σας πω ό,τι θέλετε. Καταρχήν είμαι πολύ συγκινημένη γιατί απευθύνομαι σε ανθρώπους οι οποίοι είναι μακριά από την πατρίδα. Και αυτό το καταλαβαίνω απόλυτα, είναι πολύ συγκινητικό. Ό,τι και να είναι πατρίδα, πάντα είναι, δεν πάει να είναι πατρίδα. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω επίσης, πάντα παρατηρώ στους ρόλους σας, παίζετε με ένα μπρίο, μια ζωντάνια, μοναδικό. Από πού την αντλείτε αυτή τη δύναμη? Αυτή είναι μια εσωτερική δύναμη, πάντα την έχεις, δεν κάνει να κάνεις αυτή τη δουλειά. Είναι μια πολύ σκληρή και δύσκολη δουλειά, γιατί ό,τι και να έχεις, άρρωστος να είσαι, ό,τι και να σου συμβαίνει, πένθος θα έχεις μακριά από εμάς. Εμένα μου είχε συμβεί αυτό και σε 2 ώρες πήγα και έπαιξα. Πρέπει να παίξεις. Και πρέπει να τα ξεχάσεις όλα και πραγματικά στη σκηνή τα ξεχνάμε όλα. Δεν ξέρω, συμβαίνει κάτι μαγικό εκεί πέρα. Ετουσιώνεσαι. Και όσο πιο πιστικός είσαι στο ρόλο, τόσο πιο πολύ μετουσιώνεσαι και μαγεύεις τον κόσμο και ο κόσμος μεταφέρεται και πιστεύει ότι βρίσκεται εκεί που θέλει να τον πας εσύ. Εσείς ποιον θεωρείτε ρόλο σημαδιακό στην καριέρα που σας σημάδεψαν άνθρωπο? Κοιτάξτε να δείτε, όλοι οι ρόλοι μου και πάντα κοιτάω όσο μπορούσα να επιλέγω και να προσέχω, δεν με ενδιαφέρε το μέγεθος του ρόλου, είναι μεγάλος ή μικρός. Έχω παίξει πολύ μεγάλους ρόλους, έχω παίξει πολύ μικρούς ρόλους. Με ενδιαφέρει πάντα να μπορώ κάτι να πω στον κόσμο. Και βέβαια και εγώ να γίνω καλύτερος άνθρωπος. Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι έχει συμβεί με όλους τους ρόλους μου. Όλοι κάτι είχαν να πούν και στον κόσμο και σε μένα. Με σημάδεψε πολύ το θέατρο τέχνης. Ο Κάρολος Κουν, που είχα την τύχη να, ό,τι έργα έπαιξα εκεί, να τον έχω αυτόν σκηνοθέτη. Το μεγάλο δάσκαλο. Μέγιστος. Τη μοναδική προσωπικότητα. Δυστυχώς πια δεν έχουμε τέτοιους ανθρώπους στον τόπο μας. Και εκεί έπαιξα πραγματικά πράγματα τα οποία με σημαδέψανε. Και ήμουν τυχερή, έπαιξα σε πολύ ωραία έργα του Σκούρτη, του Γιώργου του Σκούρτη, που ήταν και τα πρωτοεμφανιζόμενα έργα. Ο Κουν πρωτοεμφάνιζε νέους Έλληνες συγγραφείς. Ναι. Και είμαι πρώτη διδάξασα σε πάρα πολλά έργα στο θέατρο τέχνης. Αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα έχω παίξει και ξένο δραματολόγιο, έχω παίξει και καινούριους και παλιούς και ό,τι θέλετε, όλα τα είδη, musical, πρόζα, δράμα, κωμωδία. Είμαι γεμάτη και είμαι πολύ τυχερή. Αισθάνομαι πλήρης και αυτό δηλαδή δεν τυποποιήθηκα. Εκπέμπεται αυτή την πληρότητα. Ναι. Δεν έκανα ένα τύπο, πράγμα που συνηθίζεται τώρα τελευταία, γιατί είναι ευκολία αυτό. Βρίσκεις ένα τύπο, τον πετυχαίνεις και από εκεί πέρα παίζεις όλο το ίδιο, το ίδιο, το ίδιο, το ίδιο. Και λεφτά μπορείς να βγάλεις, γιατί σε φωνάζουν όλο να κάνεις αυτό.
Εμένα δεν με ενδιαφέρε ποτέ αυτό. Εγώ ήθελα πάντα να διαφέρει ο ένας ρόλος τελείως από τον άλλο ρόλο. Δηλαδή, αν ήταν δυνατόν να μην με αναγνωρίζουν από τον ένα ρόλο στον άλλο. Γι' αυτό και θεωρώ κατάκτηση το ότι δεν με θυμούνται με το όνομα του ρόλου. Καλά, κάποιοι που έχουν δει μόνο τηλεόραση, εντάξει. Με θυμούνται με το όνομά μου, Χρυσούλα Διαβάτη. Και νομίζω ότι αυτό το εισπράττει το κοινό και σας εκτιμά ιδιαίτερα. Με εκτιμάει, γι' αυτό και θέλω να είμαι κι εγώ απέναντί του πάρα πολύ καλή. Το σέβομαι το κοινό. Απίστευτα, λίγο μου λένε καμιά φορά, ξέρεις, είναι ο τάδε κάτω. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ παίζω για το ανώνυμο κοινό που έχει πάει, έχει βγάλει εισιτήριο, μου έχει κάνει την τιμή να έρθει. Με ό,τι καιρικές συνθήκες, με ό,τι του συμβαίνει, να έρθει, να με τιμήσει, να έρθει στο θέατρο. Και αυτό το κοινό, εγώ πρέπει να το τιμήσω. Και δεν πρέπει ούτε να το ξεγελάσω, ούτε να το προσβάλλω. Αυτό πάντα προσπαθώ. Να έχω μια αλήθεια σε αυτό που κάνω. Τώρα, αν δεν το πετύχω, αυτό δεν θα είναι, δηλαδή δεν θα το κάνω εν γνώση μου. Συμβαίνει και άνθρωποι κάποια στιγμή να μην μπορούμε να πετύχουμε απόλυτα αυτό που ονειρευόμασταν να κάνουμε. Μέχρι τώρα έχω πάει καλά όμως. Έχετε πάει πάρα πολύ καλά. Καλά. Το βλέπω από τον κόσμο που με αγαπάνε πάρα πολύ. Εύχομαι και στο μέλλον να πάτε καλά. Τελειώνοντας, θέλω να. Μία συμβουλή για τα νέα παιδιά που πάνε με όνειρα στο θέατρο, δηλαδή με την πείρα σας και την πλούσια πορεία σας. Πού να πιστέψουν αυτά τα παιδιά και σε τι πώς να προχωρήσουν. Για τα παιδιά της Ελλάδας μιλάμε, για τα παιδιά της Διασποράς. Μιλάμε για τα παιδιά της Ελλάδας, τους Έλληνες που αγαπούν το θέατρο. Βρίσκονται στην Ελλάδα, γιατί παίζει πολύ ρόλο. Που βρίσκονται στην Ελλάδα και οι ξένοι. Τα άλλα παιδιά που βρίσκονται στο εξωτερικό έχουν πιο πολλές ευκαιρίες. Και έχουν και πιο σημαντικά σχολιά και άλλη παιδεία. Εμείς δυστυχώς φτάσαμε σε ένα σημείο το οποίο είναι πάρα πολύ άθλιο. Το λέω με λύπη μου, γιατί έχω παιδιά, τα παιδιά μετά διαλέξανε επάγγελμα, έχω εγγόνια όμως. Όσον αφορά τη δραματική τέχνη μιλάτε. Για οτιδήποτε, και αυτά έχουν όνειρα. Όλα τα παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, η τέχνη δική μας είναι κάτι που αρέσει σε όλους τους ανθρώπους. Όλοι θα θέλανε να είναι ηθοποιοί. Ναι, έτσι όπως έχει γίνει τώρα δεν είναι τίποτα. Βλέπεις ο καθένας, πάνε αυτά. Έχει γίνει ένα μπάχαλο, έχουν μπερδευτεί όλα. Πρέπει να πω στους νέους ότι τουλάχιστον στο επάγγελμα του ηθοποιού δεν είναι όλοι ηθοποιοί όσοι ασχολούνται με αυτή τη δουλειά. Υπάρχουν οι ηθοποιοί, οι οποίοι είναι πολύ λίγοι, γιατί ηθοποιός σημαίνει ο το ήθος ποιόν, αλλά και αυτός που πλάθει χαρακτήρες. Λοιπόν, αυτός είναι ο ηθοποιός, δηλαδή αυτό που λέγαμε πριν, το που κάθε φορά γίνεται κάτι διαφορετικό, που από μέσα από τα σπλάχνα του γεννάει έναν άλλον άνθρωπο, άλλες καταστάσεις, και αυτό μπορεί να πείσει τον κόσμο με την τέχνη του. Μετά είναι οι διασκεδαστές. Αυτοί που μπορεί να κάνουν τον κόσμο να γελάσει, είναι αυτό που είναι, που παλιά πηγαίναν στα κέντρα, τώρα βγαίνουν στα θέατρα, και εμείς και έχουμε τέτοιους, αλλά που δεν είναι ηθοποιοί, είναι διασκεδαστές. Έχουμε τους θεατρίνους, τους stars. Είναι αυτοί που βασίζονται στις δημόσιες σχέσεις, που φοράνε τα στράς, που φοράνε τα φτερά, που πουλάνε την προσωπική τους ζωή, που τους ακολουθεί πάντα ένας φωτογράφος. Καταλάβατε, δεν είναι ηθοποιοί όμως. Ηθοποιοί είναι πολύ λίγοι και είναι πολύ απόδεινο να είσαι ηθοποιός, πιστέψτε με. Γι' αυτό θέλω πω στους νέους, οι οποίοι θέλουν να γίνουν ηθοποιοί, ότι χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά, πολύ πάθος, και να μην το βάλουν κάτω και να μην κοιτάξουν ευκολίες. Δηλαδή μην παρασυρθούν από τέτοια πράγματα. Δεν γίνεται αυτή η δουλειά με ευκολίες. Πρέπει να καταθέσεις σάρκα και πνεύμα για να μπορέσεις να πεις ότι θα γίνεις κάποια στιγμή ηθοποιός και να έχεις και μια διάρκεια. Τα άλλα όλα έρχονται και παρέρχονται. Παίζουν σε ένα σιριαλάκι και την άλλη στιγμή τους ξεχνάει, γίνει ένας άλλος πιο ωραίος. Δεν, καταλάβατε, αυτά δεν έχουν συνέχεια. Μπερδεύουν τη διασημότητα με την τέχνη. Έχουν μπερδευτεί τα παιδιά. Εμείς δεν εδώ στον τόπο μας, γι' αυτό τα διαχώρισα. Εγώ θεωρώ πολύ τυχερά τα παιδιά του εξωτερικού, γι' αυτό και φεύγουν πολλά παιδιά δικά μας δυστυχώς πια από εδώ. Εμείς εδώ δεν έχουμε πια ούτε σχολές. Φωνάζαμε χρόνια από τη δική μου εποχή να γίνει μια ακαδημία θεάτρου πανεπιστημιακού επίπεδου, γιατί είναι πνευματική δουλειά, δεν είναι άντε μπορεί ο καθένας να το κάνει. Και όμως εδώ υπάρχουν αρκετές δραματικές. Χιλιάδες δραματικές σχολές, αυτοί που τις κάνουν είναι άσχετοι τελείως. Δεν υπάρχουν σχολές πια στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν δάσκαλοι.
Και αν υπάρχουν 5-6 σοβαροί άνθρωποι, δεν πάνε εκεί. Γιατί οι άνθρωποι έχουν τις σχολές, είναι επιχειρηματίες. Θέλουν να πάρουν τα λεφτά των παιδιών. Λοιπόν, άμα είσαι σοβαρός, εμένα ξέρετε πόσοι μου έχουν πει να πάνε να διδάξω. Δεν πάω. Του λέω, εγώ αν έρθω θα διώξω τα πιο πολλά παιδιά. Γιατί με το που θα μου μιλήσει θα καταλάβω. Θα του πω, παιδί μου, δεν κάνεις. Εσύ όμως θέλεις να του λες είσαι υπέροχος, είσαι θαύμα, για να του παίρνεις και είναι πολύ ακριβές. Όπως συμβαίνει και σε πολλούς εκδότες που λένε σε... Παντού συμβαίνει. Ποιήματα, παντού συμβαίνει. Εμείς τώρα το έχουμε επικεντρώσει στη δική μας τη δουλειά. Παντού υπάρχει μια ευτέλεια για το χρήμα που λιούνται τα πάντα. Λοιπόν, θέλει μεγάλη προσοχή. Εγώ τα λυπάμαι καλά παιδιά. Εγώ την κόρη την άφησα να γίνει ηθοποιός. Αν και ήθελε, δηλαδή. Όλα τα παιδιά θέλουν, σας λέω. Είναι το πρώτο παιχνίδι του ανθρώπου. Δεν παίζουμε τις κουμπάρες, θέατρο δεν παίζουμε. Κι όμως να σας πω κάτι. Αν υπήρξε στο παρελθόν κάποιο ζευγάρι που είχε μία εκτίμηση, ας πούμε λέγανε Λαμπέ τυχόν. Τώρα λένε Διαβάτη Τσακίρογλου. Ναι, γιατί. Το λένε αυτό. Το ξέρω. Όχι, με αυτό βλέπεις ότι ο κόσμος καταλαβαίνει, δεν τρώει άχυρα. Ακριβώς. Αυτό ήταν το έγκλημα που κάνανε. Ανθρώπους με μυαλό, γιατί όλοι οι άνθρωποι πιστεύω ότι καταλαβαίνουν και το νιώθω εγώ όταν είμαι καλή, πώς πιάνω τα ρευστά από κάτω. Τους κάνανε με την τηλεόραση αυτή την βλακοδέστατη έτσι όπως την έχουν κάνει. Γιατί και η τηλεόραση είναι πολύ ωραίο μέσο. Η τηλεόραση μπορούσε να μορφώσει όλο τον κόσμο. Να το ανοίξει τα μυαλά. Είναι ένα μέσο. Τώρα πια φτάσαμε να μην κοιτάμε τηλεόραση. Ο κόσμος όλος. Γιατί όλα αυτά, δεν ξέρω, κάπου πονηρεύουμε ότι είναι ένα σχέδιο, ότι πάντα κοιτάνε κάποιες δυνάμεις που πιστεύω ότι προέρχονται από κάπου έξω. Να, και αυτό έγινε σιγά σιγά στον τόπο μας. Λαούς με πολιτισμό να τους καταστρέψουν. Υποβαθμίσουν την αισθητική μας. Εμείς πάμε όλο τον κόσμο. Τα φώτα δώσαμε στις επιστήμες, στις τέχνες, όλα εδώ γεννήθηκε το θέατρο, εδώ δεν γεννήθηκε. Πού γεννήθηκε, από τα Διονύσια, από τις τελετές που γινόταν, τα Ελευσίνια, τα Καβύρια και όλα αυτά γινόταν τελετές, τους Δελφούς. Και αυτό ήταν θέατρο. Όπως είπε το τελετουργικό της Εκκλησίας. Από εκεί δεν ξεκίνησε το θέατρο. Όλα εδώ, σε αυτόν τον ιερό τόπο που θέλουν να τον κάνουν, όλοι έχουμε καταλάβει πια. Όλοι. Αν πάτε οπουδήποτε θα σας πούνε ότι καταλάβανε τι συμβαίνει. Θέλουνε να το κάνουν θέρετρο για τους ξένους, γιατί είναι πολύ εύκολο να την αγοράσουν την Ελλάδα αυτή. Και έτσι όπως μας φτάσανε θα τα ξεπουλήσουμε όλα. Για τίποτα. Θέλουμε πάρα πολύ. Για τίποτα θα τα ξεπουλήσουμε. Εγώ μιλάω σε αυτά τα νέα παιδιά να ξυπνήσουνε. Να μην μαστουρώνονται, να μην αποβλακώνονται, να μην πίνουνε. Να έχουν ζωντάνια. Να έχουν ζωντάνια, να ζωντανέψουν, να πάνε τα πράγματα στα χέρια τους. Εμείς εκεί ελπίζουμε, μόνο εκεί. Και πάντα οι νέοι το κάνανε. Αλλά όχι μια κάστα από την τάδε οικογένεια, την τάδε οικογένεια. Όχι. Μέσα από το λαό να ξεφυτρώσουν αυτά τα παιδιά. Τα υγιή στοιχεία. Μόνο έτσι. Τους ηκετεύω. Ξυπνήστε, παιδιά. Σας καταστρέφουνε. Θέλω να σας πω κάτι πάνω σε αυτό που λέτε. Μου είχε πει ένας φίλος μου σοφός. Το εξής, λέει, τα αρχαία θέατρα πάντα είχαν το σχήμα πετάλου, γιατί συμμετείχαν στα δρόμενα και οι θεοί αφήναν ένα χώρο για τους θεούς. Το Κολοσσέο στη Ρώμη, όπου γινόταν... Ήταν στρογγυλό, γιατί ο κύκλος αίματος περιοριζόταν εκεί. Είδες, το τίποτα δεν ήταν τυχαία. Δεν ήταν, όχι. Τίποτα. Όπως επίσης, ενώ πιστεύαν στους 12 θεούς, πιστεύαν και στον ένα θεό. Τον άγνωστο θεό λέγανε, υπήρχε πομός. Λοιπόν, αυτοί όλοι οι θεοί συμμετείχαν στα ανθρώπινα. Γιατί θέλαν και τα ελαττώματά τους να τα φορτώνουν κάπου. Γιατί και οι θεοί είχαν αδυναμίες, έτσι. Ενώ ο ένας ήταν ο ένας. Ήταν υπεράνω. Λοιπόν, υπάρχει Θεός και αυτός πιστεύω ότι θα βοηθήσει την Ελλάδα μας. Γιατί εμείς εντάξει το κλείσαμε τον κύκλο μας. Όχι, δεν τον κύκλο. Έχετε δώσαμε πάρα πολύ κουραστή. Έχετε να δώσετε πολλά ακόμα. Εγώ θέλω αυτοί οι νέοι άνθρωποι, μην τους βλέπω να σέρνονται έτσι στεναχωριέμαι. Ξυπνήστε ρε παιδιά, ξυπνήστε και σώστε αυτόν τον Άγιο τόπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Πραγματικά. Μεγάλη τιμή και πολύ συγκινητικό. Εσείς μας κάνατε. Ότι μιλάμε στους ανθρώπους. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας. Έχετε τις ευχές μας για καλές επιτυχίες, υγεία και χαρά. Και εσείς το ίδιο όλοι. Ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε σύντομα μαζί σας. Γεια σας. Thank you.
Χρυσούλα Διαβάτη και ακούω Star Walkers New Generation.